γραμμή που είμαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να συντονίζω ένα πάνελ το οποίο μάλλον έχει την τιμητική του εδώ στους Δελφούς. Σήμερα το πρωί, περπατώντας για να φτάσω στο ξενοδοχείο εδώ που είχα την πρώτη μου συνέντευξη, άκουσα τουλάχιστον δύο ή τρεις διαφορετικούς ανθρώπους στο δρόμο, περπατώντας. Οι άνθρωποι περπατούσαν να έρθουν εδώ, να συζητάνε για το ποια επένδυση πρέπει να επιλέξουν, για το project το οποίο είναι έτοιμο και πρέπει να μπούμε και να δώσουμε τα λεφτά μας και αν πρέπει να κάνουμε μια εισήγηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική συζήτηση του μεγαλύτερου μέρους του κοινού που βρίσκεται στους Δελφούς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προφανώς και άλλα θέματα γεωπολιτικής και άλλης φύσης τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Άρα, με αυτό το δεδομένο, ότι δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πάρα πολύ για τις επενδύσεις και επειδή όλοι στο κάτω-κάτω μετά από τόσα χρόνια ανομβρίας, 15 συναπτά έτη με καχεκτική οικονομία στην Ελλάδα, θέλουμε να δούμε επενδύσεις, νομίζω ότι το επόμενο πάνελ είναι χαρακτηριστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Τι κάνει μια επένδυση έτοιμη, να είναι έτοιμη, να μπορεί να επενδύσει κανείς». Και δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερους συνομιλητές από έναν άνθρωπο ο οποίος επενδύει κατά σύστημα, κατά συρροή θα έλεγε κανείς. Είναι ο κύριος Απόστολος Τamvakakis, ο οποίος διοικεί το EOS Capital Partners. Καλησπέρα κύριε Tamvakaki. Γεια σας, ευχαριστώ. Και ταυτόχρονα δύο ανθρώπους οι οποίοι, ενώ είχαν υγιέστατες επιχειρήσεις και συνεχίζουν να έχουν οι άνθρωποι, δεν είχαν κανένα λόγο να απευθυνθούν προφανώς για ανέβρες κεφαλαίου ούτε σε τράπεζες ούτε κάπου αλλού. Επέλεξαν στρατηγικά προφανώς να συνεργαστούν με τον κύριο Tamvakaki. Είναι ο κύριος Γιώργος Πάτσης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας Obrela Security Industries και ο κύριος Περικλής Αργυρός, ο οποίος είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αρχαιοθήκη. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε, δεν ήξερα για καμία από τις δύο εταιρείες σας τι ακριβώς κάνει. Ήταν δύσκολο το αντικείμενο. Όμως και εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα, νομίζω ότι στο τέλος αυτού του session θα έχουν καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και για το πώς γίνονται οι επενδύσεις, αλλά και για το πώς αυτό το πράγμα στην Ελλάδα έχει αρχίσει να παίρνει μια μορφή πιο στιβαρή, πιο θεσμική και γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό καθημερινότητα για τους ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν να φτιάχνουν εταιρείες. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Tamvakaki, και από ένα οξύμορο που δημιουργεί ο ίδιος ο τίτλος του πάνελ, για τον οποίο θέλω μια εξήγηση. Αν μια επένδυση είναι όρημη, για ποιο λόγο οι αρχικοί επενδυτές, οι δύο κύριοι του πρακτέου, να πουλήσουν το μερίδιό τους, σας ρωτώ, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι πανεύκολο και νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι σίγουρα έχουν περάσει πολλές φορές το κατόφλι μιας τράπεζας για διάφορους λόγους, να πάνε σε μια τράπεζα με την υγιέστατη επιχείρησή τους να ζητήσουν ένα δάνειο. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο τους κάνει να θέλουν να συνεργαστούν με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, με ένα fund, με κάποιον ο οποίος έχει λεφτά, αλλά δεν είναι θεσμικός και σίγουρα έχει κάποιες απαιτήσεις από τις εταιρείες? Κοιτάξτε, νομίζω, θα το πω απλά, αλλά είναι καλύτερο να το απαντήσουν οι ίδιοι αυτό. Αυτό που λείπει στη χώρα είναι τα κεφάλαια. Όσο πιο πολύ κεφάλαιο έχεις μέσα στην εταιρεία, τόσο πιο πολύ ανοίγει το καπάκι να ονειρεύεσαι. Αυτό το λέω πολύ συχνά στους ανθρώπους με τους οποίους κάνουμε δουλειά. Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι ότι πάρα πολλές φορές βρίσκεις ανθρώπους που σκέφτεσαι περίπου το ίδιο. Κανένας άνθρωπος δεν σκεφτεί ακριβώς με τον άλλον το ίδιο, αλλά περίπου το ίδιο. Δηλαδή βλέπεις τη ζωή κάτω από την ίδια γωνία. Εάν λοιπόν αυτό συμβεί και έχεις ανθρώπους που βλέπουν τη στρατηγική της συγκεκριμένης εταιρείας με τις δικής τους εταιρείας, έτσι, να θυμίσω, τις δικής τους εταιρείας, προοπτικά με την ίδια λογική που βλέπεις εσύ, άρα δηλαδή αν συγκλίνεται στρατηγικά, βάζεις κεφάλαια για να τους βοηθήσεις να αλλάξουν πίστα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ακριβώς ρωτώ. Γιατί να πάρουν κεφάλαια από εσάς και όχι από μία τράπεζα? Διότι δεν την έχουν και στο κεφάλι της όλη μέρα. Ενώ έναν επενδυτή ο οποίος έχει βάλει τα χρήματά του, κάπως θα πρέπει να τον ακούσουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν αφορά αυτές τις δύο εταιρείες. Το οποίο είναι γνωστό γιατί μπήκαμε και βγήκαμε γρήγορα. Επενδύσαμε σε μια εταιρεία που λέγεται Κοσμοσπορ. Η εταιρεία αυτή όταν μπήκαμε έκανε 4 εκατομμύρια EBITDA. Έτσι. Είχε περίπου 4 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια. Τις βάλαμε 12 εκατομμύρια κεφάλαια. 12. Στα 4 που είχε, τις βάλαμε 12. Αυτό θα σας πω απλά ότι τους δίνει τη δυνατότητα να δουν deals δύο φορές τα λεφτά που βάλαμε εμείς. Γιατί μπορεί να πάρει ο τραπεζίτης
κάτι ξέρω από τράπεζες. Κάτι ξέρετε. Ο τραπεζίτης σκέφτεται ότι όταν μπαίνουν καινούργια κεφάλαια στην εταιρεία, περίπου μπορεί να βάλει 2,5 φορές μέχρι 2,5 φορές. Άρα το βλέπεις σαν equity και το άρα, δικό σας. Όχι, είναι equity το είναι δικό μας. Δεν είναι σαν equity, είναι equity το δικό μας. Οπότε λοιπόν μπορούσε να κάνει δουλειές 35 εκατομμύρια. Είναι το κατάλοιπο των τραπεζών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν του έδωσε τη δυνατότητα σε περίπου 20 μήνες από τα 35 εκατομμύρια τζίρο να πάει στα 82. Και το EBITDA του από τα 4 εκατομμύρια να πάρει στα 12,5. Αυτό είναι που κάνει το κεφάλαιο. Αρκεί όμως να έχει την ίδια στρατηγική λογική με τον επιχειρηματία. Κυρία, εσείς οι δύο, και θα ξεκινήσω με τη σειρά. Απαντήστε μου και οι δύο. Το είδατε κάπως έτσι, δηλαδή ήσασταν έτοιμοι να έχετε σχέδια για να μπορείτε να ονειρεύεστε κάτι τόσο μεγάλο? Δηλαδή με τα χρήματα που έβαλε ο κ. Σταμβακάκης και με τον τρόπο που μας τον εξήγησε, είναι προφανές ότι η εταιρεία μεγάλωσε και έχει τη δυνατότητα πλέον, αν θέλει να απευθυνθεί ακόμα και για δάνεια, μπορεί να το κάνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήσασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, δηλαδή το ζητήσατε εσείς, ή ήρθε απ' έξω, ήρθε ο κ. Σταμβακάκης, κοίταξε, του άρεσε η εταιρεία και σας μίλησε? Έγινε αμοιβαία, πώς έγινε αυτή η δουλειά? Παρακαλώ. Θέλω να σας απαντήσω εγώ. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω το όριμι που αναφέρατε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ο τίτλος. Εγώ νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός όριμι δεν ανταποκρίνεται στα οικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας, δηλαδή μια εταιρεία που να έχει μεγάλη κερδοφορία. Αυτό δεν τη χαρακτηρίζει ως όριμη, απαραίτητα. Νομίζω ότι αυτό που καθορίζει την οριμότητα μιας εταιρείας είναι το πόσο μεγάλα όνειρα έχει ο επιχειρηματίας και γενικότερα το founding team μιας εταιρείας. Αυτό είναι που καθορίζει το πλάνο, το business plan, και άρα καθορίζει και τις χρηματοοικονομικές σου ανάγκες και το πώς μπορείς να τις υλοποιήσεις. Όταν εμείς ξεκινήσαμε, εμείς βλέπαμε ως αγορά τον παγκόσμιο χάρτη. Μεγαλώσαμε, είχαμε κέρδη, κάποια στιγμή μας προσέγγισε ο Απόστολος και μας πρότεινε κάτι το οποίο για μας ήταν στο μυαλό μας, αλλά οπωσδήποτε βρήκαμε και τη χημεία μαζί με το έως και τους ανθρώπους και τους συνεργάτες. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση μας βοήθησε και μας βοηθάει να πλησιάσουμε και να κουμπίσουμε τα όνειρά μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Άρα τα είχατε τα όνειρα και περιμένατε. Ακριβώς, και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ως όριμους, είτε επιχειρηματικά, είτε ακόμα και σαν, αν θέλετε, επαγγελματίες. Γιατί με τον Απόστολο και νομίζω με την εισδοχή ενός τέτοιου capital και ενός κεφαλαίου σαν του Απόστολου, ένα από τα πράγματα που κερδίζει η εταιρεία είναι να αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Πλέον δεν είσαι μόνος σου, έχεις ένα μέτοχο. Αυτομάτως αλλάζεις τρόπο δουλειάς, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άποψη, έχει κρίση και εσύ με αυτή την κρίση κρίνεσαι. Θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα ρωτήσω. Είναι πάντα θεμητό ή τέλος πάντων το θέλουν οι επιχειρηματίες να έχουν έναν κέρβερο πάνω από το κεφάλι τους? Το συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο βεβαίως. Δεν είναι κέρβερος πάνω από το κεφάλι, είναι τακτοποιητής σκέψης και επιταχυντής υλοποίησης ονείρων. Δεν έτυχε ποτέ να τσακωθείτε για κάτι, να έχει μια άποψη που δεν σας αρέσει καθόλου? Καλά, εντάξει. και ο τσακωμός βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα. Να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, ότι όνειρα υπήρχαν. Και των δύο οι εταιρείες, η δικιά μας είναι 16 χρόνια. Στην αρχή δεν χρειαζόμασταν επιπλέον κεφάλαια για να πετύχουμε τα αρχικά όνειρα. Τώρα τα όνειρα έχουν μεγαλώσει. Θυμάμαι το συνέδριο με τον Ανδρέα τον Παπαδάκη. Είχαμε ένα όνειρο κάποια στιγμή και υπόθηκε στο τραπέζι: πού πας ρε καραμήτρο? Δηλαδή, ακόμα και αν το πας αυτό το όνειρο στις τράπεζες, δεν είναι bankable. Πλέον η εταιρεία είναι bankable. Ο πολλαπλασιαστής των κεφαλαίων που επιτρέπει στην εταιρεία να σηκώσει, της επιτρέπει να υλοποιήσει τα όνειρα. Τα όνειρα υπάρχουν. Και κυρίως τα όνειρα είναι κοινά με τον επενδυτή και ίσως πούμε λίγο αργότερα ότι δεν είναι μόνο financial investor. Θα το εξηγήσουμε στην πορεία αφού τον ρωτήσω τώρα. Τι είναι αυτό τελικά που βλέπετε στις επενδύσεις? Δηλαδή μπορούμε να δικαιολογήσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εδώ αυτό που διαβάσαν στον τίτλο και ήρθαν εδώ πέρα να ακούσουν? Θα σας το πω απλά. Όταν μπαίνει ένα fund σαν το δικό μας σε μια εταιρεία, αυτό που σκέφτεται είναι η εταιρεία αυτή σε 5 χρόνια να είναι περίπου υπέρδιπλη σε τζίρο και περίπου 2,5 φορές παραπάνω στο EBITDA. Τότε έχεις επιτυχία. Εάν αυτό δεν μπορέσεις να το κάνεις, κάτι έχει πάει λάθος. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο απολογισμός. Πριν, όταν μπαίνετε, τι βλέπετε? Όταν λοιπόν αναλύεις την εταιρεία,
πρώτα απ' όλα αναλύσει το sector. Έτσι, αν σε ενδιαφέρει ο sector, ας ή όχι. Το δεύτερο είναι ποιοι είναι οι άνθρωποι που, που τρέχουν την εταιρεία. Γιατί μεταξύ μας, εμείς είμαστε minority investor. Αυτοί οι οποίοι έχουν το τιμόνι, δεν είμαστε εμείς. Είναι οι κύριοι. Εμείς απλώς είμαστε συνοδοιπόροι. Πώς καθορίζετε εσείς το αν είναι καλή ή όχι? Δηλαδή, τους γνωρίζετε, βγαίνετε για φαγητό μαζί τους έξω, είναι τέτοια σχέση? Όχι. Θα σας πω. Καταρχάς, θα σας πω ότι συνήθως, τουλάχιστον σε μένα, στο δικό μου φαντ, έτσι, η διαδικασία από την ώρα που ξεκινάς να μιλάς με τον προς επένδυση μέχρι να υλοποιηθεί η επένδυση είναι 18 μήνες. Η πιο γρήγορη επένδυση που είχαμε κάνει ποτέ είναι ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος είχαμε ξανασυναντηθεί το 2015, όπου μου έλεγε την ίδια ιστορία, αλλά πρέπει να σας πω ότι το 2015 δεν καταλάβαινα τι μου λέει. Ενώ τώρα που συναντηθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο, κατάλαβα τι μου λέει. Γιατί το είχα πάθει κιόλα. Εννοείται ότι ήσασταν εσείς τεχνολογικά αναλφάβητος τότε. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αυτό που μου λέει τεχνικά. Δεν το καταλάβαινα. Εγώ, ίσως, έτσι. Και είχε και ένα πρόβλημα στο να το πει. Ναι, ίσως είχε ένα πρόβλημα. Είχε και ένα πρόβλημα στο να το πει, για να μην το πάρω λόγω τον blame, αλλά είχε αυτό ένα πρόβλημα να το πει. Πάντως, αυτό που βλέπεις είναι άνθρωπο, business plan να σε αρέσει ο σέκτορας και να μπορείς να κρίνεις πολύ γρήγορα αν με αυτούς τους ανθρώπους μπορεί αυτό το πράγμα, αυτοί οι διπλασιασμοί που σας είπα, να επιτευχθούν. Να θυμίσω όμως και ένα δεύτερο πράγμα. Οι εταιρείες μεγαλώνουν με δύο τρόπους. Είτε με το αυτόνομο σενάριο το οποίο έχουν, δηλαδή το business plan το οποίο έχουν να το υλοποιήσουν, είτε με εξαγορές. Έτσι. Και εμείς κοιτάμε και τα δύο. Δηλαδή είμαστε και οι σύμβουλοι που θα τους πούμε τη γνώμη μας, πού πρέπει να δούνε για εξαγορές. Είναι ένα από τα μείζωνα θέματα που συζητάμε. Ο Γιώργος το έκανε ήδη πράξη. Αγόρασε το μεγαλύτερο παίκτη στην Ελλάδα. Μπήκαμε, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος και του βάλαμε επιπλέον λεφτά και αγόρασε τον πρώτο μεγαλύτερο, που είναι η εταιρεία λέγεται Encode. Λοιπόν, και τώρα τρέχει για να τα μαζέψει αυτά που κάναμε. Λοιπόν, τα ίδια συμφωνούμε, συζητάμε και με τον Περικλή. Δηλαδή, κοιτάμε εκτός από την αυτόνομη ανάπτυξη, αν μπορούμε να το μεγαλώσουμε και πιο απότομα, πιο απότομα την εταιρεία. Το μαγαζί, θα λέγα, η εταιρεία. Ωραία. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που στα πολλά χρόνια που κάνω επιχειρηματικό ρεπορτάζ βλέπω να έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εταιρεία την οποία την έχουν χτίσει μόνοι τους και κάποια στιγμή αναγκάζονται ή να πουλήσουν ένα μερίδιό της ή να γίνουν public, να μπουν στο χρηματιστήριο, είναι ότι μέχρι τότε έκαναν ό,τι ήθελαν. Δεν τους πειράζε κανείς, οι αποφάσεις και τα λάθη βέβαια ήταν δικά τους και στην πραγματικότητα είχαν μια πολύ ήρεμη έτσι, ψυχική ζωή. Το σκέφτεται αυτό κάποιος? Δηλαδή, οι εταιρείες αυτές είναι σαν παιδιά σας. Εσείς έχετε φτιάξει από το μηδέν. Και μάλιστα και οι δύο, επειδή έτυχε να συνομιλήσω μαζί σας και να καταλάβω πώς το φτιάξατε αυτό, πήγατε σε έναν τομέα που δεν ήταν και πάρα πολύ δεδομένος. Δηλαδή, δεν πήγατε να ανοίξετε ένα καφέ. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, φτιάξατε κάτι που είναι ένα παιδί σας. Νιώσατε άσχημα όταν δώσατε ένα κομμάτι του? Ρωτάτε εμένα πρώτα. Ας ξεκινήσει ο κύριος Περικλής αυτή τη φορά. Όχι, γιατί την εταιρεία τη φτιάξαμε για να μεγαλώσει. Όταν τη βλέπεις ότι δεν έχει τη δύναμη να μεγαλώσει, στεναχωριέσαι. Οπότε, όταν έρχεται κάποιος και σου δίνει δύναμη, μόνο στεναχώρια δεν έχεις. Έχεις χαρά. Ιδίως δε όταν ταυτίζεται ο στρατηγικός στόχος που παρουσιάζεις ή που σε βοηθάει να χαράξεις. Και αυτό συνέβη. Καμία στεναχώρια, μάλλον χαρά. Το ίδιο ισχύει και για σας? Εγώ θα σας πω το εξής. Η Obrela σήμερα είναι μία από τις 30 πιο εξειδικευμένες εταιρείες με βάση τους διεθνείς αναλυτές στην τεχνολογία. Αρκεί να σας πω ότι 29 από αυτούς τους παίχτες, ο μικρότερος, έχει σηκώσει στον ίδιο κύκλο ζωής με το δικό μας γύρω στα 150 εκατομμύρια κεφάλαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν κανείς θέλει να ανταγωνιστεί και να επιβιώσει σε αυτό το στερέωμα το οποίο λέγεται υψηλή τεχνολογία και κυρίως κυβερνοασφάλεια όπως αυτό που κάνουμε εμείς, δεν μπορεί να μείνει πίσω, γιατί αν μείνει πίσω απλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα τον εξαγοράσει κάποιος άλλος. Η σχετική του, αν θέλετε, δύναμη θα μικραίνει με το χρόνο. Και άρα θα είναι πολύ μικρότερη από αυτή που έχει σήμερα. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι το να έχει ένα valuation μια εταιρεία και να λέει ένας επιχειρηματίας ότι εγώ έχω, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 εκατομμύρια εταιρεία και έχω το 100% σε αυτό, δεν έχει καμία σημασία εάν κανείς αναλογιστεί ότι μπορεί να πάει την εταιρεία να την κάνει, όπως είπαμε και όπως ακούσαμε, Unicorn για παράδειγμα, και να έχει το 10% ή το 20% από ένα unicorn, και να αξίζει το οποίο είναι ένα billion. Έτσι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα δεν είναι σχετικά και αν ένας επιχειρηματίας δει το τώρα και δει ότι εγώ είμαι το 100% από μόνο του, δεν είναι νομίζω ο σωστός τρόπος σκέψης. Έχω καταλάβει περίπου το πώς έγινε αυτό.
Μία τελευταία ερώτηση σε εσάς, κύριε Τομπακάκη. Πέρα από την τεχνοκρατική αξιολόγηση, την οποία είμαι σίγουρος ότι τόσα χρόνια σας έχει γίνει δεύτερη φύση, υποθέτω δηλαδή ότι και όταν ήσασταν στις τράπεζες, πάλι βλέπατε εταιρείες και λέγατε είναι καλή, δεν είναι καλή, άρα είναι μάλλον κάτι εύκολο. Παίζει μεγάλο ρόλο η χημεία, δηλαδή, αν δεν σας άρεσαν τα πρόσωπα αυτών των δύο κυρίων. Νούμερο ένα, στο πω απλά. Δεν ήταν, έχω απορρίψει εταιρείες, τρομερές εταιρείες, οικονομικά, γιατί δεν μπορούσα να τα βρω με τον άνθρωπο. Ακούστε εδώ, δεν είναι αραβόνας, είναι παντριά. Παντρεύεσαι. Αν λοιπόν παντρευτώ και το πρώτο τρίμηνο αρχίζω να σκέφτομαι πώς θα χωρίσω, ας το καλύτερα δεν το θέλω. Νομίζω... Αυτή δεν είναι η δουλειά σας όμως, να σκέφτεστε αμέσως μετά πότε θα αποεπενδύσετε. Ναι, το πότε θα επενδύσω το σκέφτομαι και πρέπει να σας πω ότι είναι συμφωνημένο και με τους δύο κυρίους από πριν πώς θα αποεπενδύσουμε. Άρα δεν υπάρχει, exit strategy. Υπάρχει exit strategy το οποίο είναι καθορισμένο. Έχουμε, και αυτό το έχουμε συζητήσει από την αρχή. Δεν πάμε με βάρκα την ελπίδα. Ακούστε, το εύκολο είναι να βάλεις τα λεφτά. Το δύσκολο είναι να βγεις. Σαφάν. Αλλά στο ερώτημα που θέσατε είναι οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να επενδύσω ποτέ αν δεν τα βρίσκω με τους ανθρώπους. Όπου έχω επενδύσει, τα έχω βρει με τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις λάθος. Μπορεί να κάνεις λάθος. Αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αν τον ζήσεις κάποιον, λίγο πολύ καταλαβαίνεις τι είναι. Ακόμα και τα αρνητικά του μπορεί να είναι θετικά τελικά. Έτσι. Μου εξετάζετε τώρα την περιέργεια και θέλω να ρωτήσω κι άλλα για αυτό το πράγμα σε σχέση με τη χημεία. Πού βρίσκετε τις εταιρείες, δηλαδή πηγαίνετε σε όλες τις εταιρείες, κοιτάτε και αν σας αρέσουν τα πρόσωπα, συνεχίζετε να συζητάτε μαζί τους, υπάρχει κάποιο dating site, τι ακριβώς συμβαίνει? Μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Ακούστε, εμείς όταν ξεκινήσαμε, αναλύσαμε, believe it or not, 4.000 μικρομεσαίες. Από τις 4.000 μικρομεσαίες με διάφορα κριτήρια καταλήξαμε στις 500. Από τις 500 μέχρι στιγμής το fund είναι περίπου 3 χρόνια. Έχω δει τις 380. Αχα. Άρα από τις 380. Και πόσο, οι φάτσες πόσο εξ αυτών σας άρεσαν? Το 20%. Μάλιστα. Αλλά από το 20% με αυτούς που τελικά μπορεί να κάνεις χωριό είναι πολύ λιγότεροι. Γι' αυτό και περνάμε μεγάλη περίοδο επόασης. Έτσι. Δεν σε παίρνει να κάνεις λάθος στον άνθρωπο. Δεν σε παίρνει. Είναι λάθος μεγάλο. Χάσεις τα λεφτά στο ακόμα τίποτα. Και αν είναι καλή η εταιρεία. Έτσι. Θα καταλήξει σε πρόβλημα. Ωραία. Ας αλλάξουμε λίγο το θέμα της συζήτησης, γιατί θέλω να ακούσω διάφορα πράγματα γι' αυτό. Υπάρχει ένα rule of thumb που λένε στο χωριό μου, που λέει ότι στις χώρες που έχουν περάσει μεγάλη οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα, και μάλιστα την περάσαμε και με αλλεπάλληλες άλλες κρίσεις, ήρθε στη συνέχεια η κρίση της πανδημίας, τώρα έχουμε και τον πόλεμο. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κανόνας του αντίχειρα που λέει ότι πρώτα επενδύουν τα αρπακτικά. Distressed funds, τα οποία έρχονται να βρουν πάρα πολύ χαμηλές αξίες, να πάρουν ακίνητα, να πάρουν βιομηχανίες, να πάρουν τα πάντα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Όταν όμως μπαίνουν πλέον funds, τα οποία δεν ψάχνουν να βρουν κάτι φθηνό, αλλά αγοράζουν όχι τον κατημά, αλλά τον αφρό, εταιρείες καλές, χωρίς καμία υποχρέωση στις τράπεζες, με αναπτυξιακή στρατηγική, φαίνεται να μπαίνουν στη δεύτερη φάση της ανάκαμψης. Και επειδή το δικό σας fund, και μας το είπατε και τώρα, αλλά είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς, δεν επενδύει, δεν είναι distressed fund. Έχουμε μπει σε αυτή τη δεύτερη φάση ή απλώς εσείς, επειδή έχετε την τοπική γνώση της αγοράς, proactively παίρνετε τις επιχειρήσεις, ενώ το τοπίο δεν είναι ακόμα έτοιμο? Κοιτάξτε, η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε μπει στη δεύτερη φάση, γιατί υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και μάλιστα έχουν σκουρίνει τα πράγματα λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Αλλά. Όπως έχω πει, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, εγώ δεν έχω σταματήσει να επενδύω και θα συνεχίσω να επενδύω και φέτος. Αυτό που σε εμάς παίζει μεγάλο ρόλο είναι ο τομέας και πόσο τρέχει η συγκεκριμένη η κάθε αγορά. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Έχω πει σε μια εταιρεία που λέγεται Φρεσκούλες, έτσι, που κάνει σαλάτες. Η αγορά αυτή ανεβαίνει από μόνη της περίπου το χρόνο 12-15% CAGR. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα να μην κάνεις. Δηλαδή και λίγο βλάκας να είσαι, που ο τύπος μόνο βλάκας δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Έτσι, ο όγκος θα ανεβεί περίπου 75% σε 5 χρόνια πλάς. Εδώ μπήκαμε σε ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή το cyber ήταν μια αγορά η οποία ανεβαίνει έτσι. Γιώργο, περίπου 25-30% το χρόνο δεν ανεβαίνει το cyber. Γιώργο. Και εσάς το δικό σας πόσο ανεβαίνει Περικλή, περίπου? Δεν είναι μετρημένο, αλλά η δικιά μας εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια είναι περίπου 20-25% growth. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά πριν έτσι, γίνει digital το κράτος. Θα φτάσω εκεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω. Okay. Άρα λοιπόν είναι συνδυασμός. Ωραία. Έρχομαι σε εσάς, κύριοι. Ας ξεκινήσω από την Ομπρέλα.
Μας είπε ο κύριος Σταμβακάκης ότι έχετε ήδη σχεδιάσει μαζί το exit strategy. Κανονικά θα πρέπει να σας βάλω να γράψετε σε ένα χαρτί και οι δύο στα πόσα χρόνια το έχετε υπολογίσει αυτό. Θα σου το πω απλά. 5 με 7. Σας το λέω από τώρα. 5 με 7. 5 με 7 χρόνια λοιπόν είναι η δυνατότητα του να συνεργαστείτε. Μετά πώς το έχετε σκεφτεί? Θα πάτε μαζί με τον κύριο Ταμβακάκη να αναζητήσετε νέο κύκλο χρηματοδότησης διεθνών μεγαλύτερων επενδυτών? Ποιο είναι το όραμά σας? Γιατί άκουσα πολλά για όνειρα, αλλά φαντάζομαι ότι όταν ονειρεύεσαι δεν σταματάς στα 5 με 7 χρόνια. Ονειρεύεσαι μακροπρόθεσμα. Όχι, έχουμε ακόμα μεγαλύτερα όνειρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθούν στα 5 ή 7 χρόνια, αλλά είναι τόσο μεγάλη η ανάπτυξη του κλάδου και νομίζω και λόγω των τελευταίων 2 χρόνων, όπου πλέον όλος ο κόσμος εντάχθηκε στον κυβερνοχώρο και άρα δημιουργείται μια ανάγκη εξ αυτού πολύ μεγάλη, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και θεωρώ ότι και το exit strategy ακόμα του Απόστολου μπορεί και ο ίδιος να το αναθεωρήσει, αν και το έχουμε, όπως λέει, πολύ καλά συμφωνήσει, δεδομένων των συνθήκων και δεδομένων των αναγκών σαν επενδυτής. Εγώ βλέπω πάντως τον Απόστολο ένα συνεργάτη, ένα συνεταίρο, έναν, θα τολμούσα να πω, μέντορα. Και δεν ξέρω αν θα ήθελα να πάμε σε ένα exit strategy μαζί γρήγορα, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι δύο το έχουμε σκεφτεί και οι δύο το γνωρίζουμε. Και είναι αμοιβαία αποδεκτό από όλους ότι οι επιχειρήσεις έχουν και ένα κύκλο ζωής. Θα επιμείνω στο ερώτημα. Θα αναζητήσετε νέο κύκλο επενδυτών μαζί και διεθνών επενδυτών μετά, ή θα παλέψετε πλέον, επειδή υπάρχει χρηματοδότηση από το fund του κυρίου Ταμβακάκη, με αυτά τα λεφτά να μεγαλώσετε την εταιρεία? Νομίζω ότι εμέσα αυτό σας είπα, ότι όπως προχωράει η αγορά αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ένας νέος κύκλος με νέους επενδυτές πιθανότατα να είναι ένας από τους. Από τις επιλογές μας, τις οποίες θα πρέπει να αναζητήσουμε στο επόμενο διάστημα. Κύριε Αργυρέ, να ακούσω και τη δική σας άποψη. Το προγραμμαίο συμβόλαιο θα ασκηστεί και εδώ? Ένα είναι σίγουρο, τα λεφτά θα τα φάμε. Που έβαλε ο κύριος Σταμακάκης. Αυτά αν θα. Ήταν πικρό το χαμόγελο, τον βλέπω τώρα. Μα όχι, μας πιέζει να τα φάμε. Τους πιέζει. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα, by the way. Άρα θα επιτευχθούν οι στόχοι με τη δύναμη που μπήκε στο equity της εταιρείας. Η εταιρεία δεν σταματήσει να μεγαλώνει. Είναι σαν το παιδί μας. Θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Το αν εμείς είμαστε μαζί με αυτό το παιδί ή όχι, έχει καταγραφεί σαν strategic options, αλλά δεν έχει αποφασιστεί το πώς. Έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει. Σίγουρα, αν η εταιρεία πάει καλά, μακάρι να χρειαστεί και άλλα κεφάλαια. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία. Συνεχίζω με εσάς, γιατί σας αφορά άμεσα. Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κεφαλαίων για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων γενικά της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένα κίνητρο για τον κύριο Ταμβακάκη, δηλαδή να εκμεταλλευτεί το momentum που θα δημιουργηθεί για εταιρείες σαν την δική σας? Και αν ναι, πόσο αυτό το πράγμα αποτιμάτε, δηλαδή πόσο γρήγορα το βλέπετε να συμβαίνει? Όντως θα γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ή θα καμωνόμαστε μάλλον ότι ψηφιοποιούμε τα πάντα, αλλά στην πραγματικότητα απλώς θα φάμε τα λεφτά και μετά δεν θα κάνουμε τίποτα? Το Ταμείο Ανάκαμψης για την Αρχαιοθήκη ήταν, μας χρώσταγε ο Θεός λεφτά. Όταν χτίσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα της Αρχαιοθήκης με τις υπηρεσίες για την ψηφιακή μετάβαση, δεν περιμέναμε ότι θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ξαφνικά έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και λέει 1 δισεκατομμύριο σε 3 χρόνια για την ψηφιοποίηση του κράτους. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο, καταλαβαίνει κανένας τι περιμένουμε. Το δεύτερο είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα είναι το τι θα μείνει μετά. Και αυτό το 1 δις που θα δαπανηθεί στα 3 χρόνια ή στα 4 θα αφήσει υπόλοιπα για την ψηφιοποίηση του κράτους και του ιδιωτικού τομέα για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, ήταν μια ευλογία των Ταμείων Ανάκαμψης. Το δεύτερο είναι ότι δουλεύοντας σε μεγάλες δουλειές, βλέπεις και παράπλευρες δουλειές. Βλέπεις την ψηφιοποίηση, αλλά μετά μπαίνεις σε artificial intelligence, μπαίνεις και σε άλλα πράγματα. Εδώ θα ερχόμουν τώρα και αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Έχετε τελείως διαφορετικό αντικείμενο οι δύο επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι έχετε τον ίδιο μέτοχο σας έβαλε στο μυαλό ότι μπορείτε να συνεργαστείτε για να πάρετε μεγαλύτερα έργα και να μπορέσετε τέλος πάντων να παρουσιάσετε ένα πακέτο? Ναι, προφανώς. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Οι συνέργειες μεταξύ των οικογενειακών, αν θέλετε, ή μάλλον επιχειρήσεων που έχουν το ίδιο μετοχικό ή τον ίδιο μέτοχο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό και το συζητάμε ήδη. Και μονολεκτική απάντηση θέλω και από τους δύο. Έχει αλλάξει τίποτα στη διοίκηση της εταιρείας από τη μέρα που μπήκε ο κύριος Ταμβακάκης? Δηλαδή, αλλάξατε τον τρόπο που παίρνετε στελέχη, που παίρνετε αποφάσεις, ή συνεχίσατε όπως και πριν?
Είναι προφανές ότι αλλάξαμε. Αλλάξαμε κουλτούρα τελείως. Αλλάξαμε τρόπο σκέψης. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ότι το σημαντικότερο πράγμα στην εταιρεία είναι το shareholders value, όπως λέμε. Και άρα το corporate governance, δηλαδή τα στελέχη που προσλαμβάνουμε, ο τρόπος με τον τρόπο που προσλαμβάνουμε, ακόμα και τα meetings τα οποία κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία δεν τα κάναμε ποτέ. Έτσι. Mm-hmm. Το reporting, ακόμα και το reporting ήταν κάτι το οποίο, αν θέλετε, το κάναμε unofficial εσωτερικά, αλλά τώρα είναι θεσμικά πλέον κατοχυρωμένο και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει μέρος και τρόπος δουλειάς. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Ισχύει το ίδιο. Εξεπλάγημαι με τον συνέδερό μου πώς άλλαξε η ηγετική ομάδα της εταιρείας με την είσοδο του ΕΟΣ και τον ενθουσιασμό. Εμείς φοβόμασταν ότι μπορεί να φοβηθούν ορισμένοι για τους καινούργιους στόχους και την καινούργια δυναμική. Από τους εργαζόμενους, εννοείται. Από τους εργαζόμενους και κυρίως τα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι επειδή θα χρειαστούμε και άλλα στελέχη, η εταιρεία έχει γίνει πιο τσέξι. Μας μιλάνε πιο πολύ, μπορούμε να βρούμε πιο ποιοτικά στελέχη και αυτό ήταν κάτι που δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν. Και τώρα, κύριε Τανβακάκη, ερχόμαι να το κουμπώσω όλο αυτό με εσάς. Έχετε πάρει δύο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαφορετικό αντικείμενο, είναι όμως αρκετά κοντά και θα μπορούσαν σε πολλές περιπτώσεις να συνεργαστούν. Και επειδή είναι και οι δύο στην αιχμή της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, σχεδιάζετε να αγοράσετε και κάτι άλλο, το οποίο να φτιάξετε μια ομπρέλα με επιχειρήσεις που να έχουν τέτοιου είδους σχέσεις? Καταρχάς, δεν έχω πάρει, συμμετέχω. Στις συγκεκριμένες δύο δεν έχω πάρει μειοψηφία. Σε άλλες έχω πάρει. Στις συγκεκριμένες έχω πάρει μειοψηφία. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ναι και όχι. Η απάντηση μάλλον είναι ναι. Αυτό που κάνω και εγώ και η ομάδα είναι ότι προσπαθούμε να δούμε τι άλλες εταιρείες μπορούμε να συγκεντρώσουμε στη φαρέτρα των εταιρεών που έχουμε, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες. Άρα αυτό επηρεάζει και τις επόμενες αποφάσεις σας, δηλαδή. Η ύπαρξη των εταιριών επηρεάζει, ναι, ενδεχομένως και τις επόμενες, ναι, αποφάσεις. Ή η τεχνογνωσία που έχουν. Κοιτάμε διάφορα. Ας πούμε, τώρα να σας πω, έχουμε εταιρεία στα τρόφιμα που έχει κατεψυγμένα λαχανικά και φρέσκα λαχανικά. Σκεφτείτε το συνδυασμό τους. Προμηθεύει η φρέσκα την κατεψυγμένα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το τι θα μπορούσαν να κάνουν μαζί, εάν το θέλανε. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο είδους σκέψη τέτοια, αλλά δεν είναι αυτή η επικρατούσα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πρέπει, για να κάνω επόμενη επένδυση, θα πρέπει να έχει συνέργεια με τα προηγούμενα. Αν δω μια εταιρεία η οποία είναι σούπερ και ο άνθρωπος μου ταιριάζει, θα επενδύσω. Και θέλω και μια ερώτηση κοινή και στους τρεις. Ας ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τανβακάκη. Η γεωπολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα και φυσικά ο πληθωρισμός, ο οποίος ήρθε σαν αποτέλεσμα και της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζει τις δραστηριότητες τις δικές σας ή τις επενδύσεις τις δικές σας? Τις επενδύσεις δικές μας δεν θα τα επηρεάσει. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω αποφασίσει ότι και εγώ και η ομάδα έχουμε αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις επενδύσεις όπως το είχαμε προγραμματίσει για το 2022, το οποίο θα είναι και βαριά χρονιά από πλευράς επενδύσεων. Τώρα κανονικά μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω ποια είναι η πρόβλεψή σας για τον πληθωρισμό, αλλά ας μην το κάνουμε. Η πρόβλεψή μου για τον πληθωρισμό είναι ότι θα είναι μάλλον το κακό σενάριο της Τράπεζας Ελλάδος, το 7,1. 7,1, ναι. Έτσι, αυτό φοβάμαι. Αναθεώρησα ήδη σήμερα. Επίσης, για το σημερινό λέω. Ο πληθωρισμός δεν έρχεται και φεύγει γρήγορα. Ο πληθωρισμός έρχεται, μένει και φεύγει αργά. Άρα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες υποφέρουν. Για τις δύο συγκεκριμένες θα σας απαντήσουν οι κύριοι. Ας πούμε, τα τρόφιμα θα υποφέρουν φέτος και του χρόνου, κατά τη γνώμη μου. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα με το τι ελαστικότητα στη ζήτηση και τι προϊόν έχει και το πόσο καλό είναι το προϊόν και πόσο είναι market leader η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά γενικά υπάρχουν κλάδοι που θα υποφέρουν. Για τους συγκεκριμένους κλάδους θα σας απαντήσουν οι κύριοι. Για να σας ακούσουμε τη σειρά. Εγώ μονολεκτικά θα έλεγα ότι δεν προβλέπουμε να επηρεαστούμε από την πρόσφατη κρίση. Περάσαμε και την κρίση της δεκαετίας από το 10 μέχρι το 20 χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε en garde αν κάτι στραβό συμβεί, αλλά δεν προβλέπεται να επηρεαστούμε από την κρίση. Η ομπρέλα φαντάζομαι ότι σε τέτοιου είδους κρίσεις πανηγυρίζει. Ακριβώς, ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε είδος πολυτελείας.
Είμαστε είδος πρώτης ανάγκης. Έτσι. Δηλαδή εμείς... Ειδικά σε μια περίοδο που έχουμε κυβερνοεπιθέσεις. Σε μια περίοδο που επικρατεί ο φόβος και η ανασφάλεια, αντιλαμβάνεστε ότι το προϊόν είναι πάνω-πάνω στις προτιμήσεις των πελατών, ανεξάρτητα από την αγοραστική τους δύναμη. Έτσι. Θα ξέρετε, θα ακούσατε ότι το πρώτο επιθετικό, αν θέλετε, η πρώτη επιθετική κίνηση της Ρωσίας προς την Ουκρανία ήταν μια κυβερνοεπίθεση. Και ακόμα υφίσταται αυτό το, αυτή η κίνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πλέον όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ακόμα περισσότερο την ανάγκη και μόνο θέλω να πιστεύω θετικό θα είναι στην πορεία τελική. Θέλω να κλείσω αυτό το session. Τελείωσε ο χρόνος έτσι κι αλλιώς μόλις. Με μια πολύ γρήγορη ερώτηση σας, κύριε Τανβακάκη, και να τελειώσουμε έτσι. Έχοντας μια μεγάλη εμπειρία πλέον σε σχέση με το πώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και πώς επενδύετε εσείς σε αυτές, θεωρείτε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί την Ελλάδα κοιτάζετε εσείς, είναι φθηνές και μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλες αποδόσεις? Γιατί πολλά χρόνια πιέστηκαν πάρα πολύ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πια δεν είναι φθηνές. Δηλαδή οι αποτιμήσεις οι οποίες συζητάμε δεν έχουν καμία σχέση το 2022, ακόμα και τώρα, με την πίεση την οποία έχουμε και με τον πληθωρισμό και με αυτά που συμβαίνουν γεωπολιτικά, σε σχέση με αυτά που συζητάγαμε το 2017 και το 2018. Καμία σχέση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν τρομερό growth potential. Και αυτό τις κάνει μοναδικές. Και σας λέω ότι ένας από τους λόγους που μπήκα σε αυτή την καινούρια ιστορία των funds μετά από τις τράπεζες και άλλα πράγματα που έχω κάνει ήταν ότι είδα μια ευκαιρία ότι μπορεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν οι καινούριες τσιπίτα, δέλτα στο μέλλον. Και βεβαίως και unicorns, ακόμα και unicorns. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εταιρείες που θα μπορούσαν και από αυτές εδώ τις δύο που βλέπετε εδώ σε κάποιο καιρό να εντυπωσιαστείτε από τις αποτιμήσεις που μπορεί να έχουν. Και ειδικά αν αρχίσουν και γίνονται πιο διεθνοποιημένες, έτσι, ο Γιώργος είναι ήδη περίπου 70-80% στο εξωτερικό, να έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Περίπου σαν και αυτά που δεν ξέρω αν είσατε σε ένα προηγούμενο session, συζητάγανε για μια άλλη εταιρεία που έγινε το πρώτο ελληνικό unicorn. Ή όπως τελευταία έχει γίνει η Viva, που είναι ένα τρομερό success. Τρομερό success. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Κύριοι, και στους τρεις εύχομαι πάρα πολύ καλή επιτυχία. Πάρα πολύ. Θέλω να σας δεσμεύσω στην πενταετία, εκεί που θα λύγει το προγραμμιαίο συμβόλαιο. Θέλω να ξαναβρεθούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα.